Χαίρετε κυρίε και κύριοι, ακούτε σύντομε ειδήσει από το σταθμό Αιγαίου τη Ελληνική Ραδιοφωνία. Στο μικρόφωνο, η Μυρσίνη Τζινέλη. Μαζί και η χθεσινή κινητοποίηση για τη διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά. Κορυφαία κινητοποίηση στοιχείο στην πλατεία Βουνακίου, με κεντρικό μήνυμα τη συγκέντρωση, όχι στην υποβάθμιση τη ζωή μα, αφού τονίστηκε από του ομιλητέ η κατάργηση τη μείωση θα επιφέρει δραματικέ αυξήσει στα προϊόντα, αλλά και στι υπηρεσίε. Οι υπηρεσίε του Δήμου και τη Περιφερειακή Ενότητα Χίου, αλλά και τα καταστήματα του νησιού παρέμειναν κλειστά από το μεσμέρι, με απόφαση του δικηγορικού συλλόγου, στάση εργασία έκαναν και οι δικηγόροι. Επισόδιο, ωστόσο, δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια τη συγκέντρωση όταν ο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, Νότη Μηταράκη, ζήτησε να απευθύνει χαιρετισμό και τμήμα των εκπροσώπων τη Συντονιστική Επιτροπή το αρνήθηκε, αφού είχε ληφθεί η απόφαση να μην κληθούν τόσο βουλευτέ όσο και τα πολιτικά κόμματα. Ύστερα από την ψύχρεμη παρέμβαση του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Χίου και μπροστά στον κίνδυνο να υπάρξουν αψιμαχίε μεταξύ των συγκεντρωμένων, ο κ. Μηταράκη μίλησε δηλώνοντα ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει στη Βουλή ένα τέτοιο μέτρο, ενώ αποχώρησε από τη συγκέντρωση το νομαρχικό τμήμα τη ΑΔΔ. Μετά τη συγκέντρωση ακολούθησε πορεία στου κεντρικού δρόμου του νησιού, με κατάληξη τα γραφεία των δύο βουλευτών, όπου του παραδόθηκε το σχετικό ψήφισμα. Ο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα Μιχαηλίδη, στάθηκε αλληλέγγυο στα αιτήματα των συγκεντρωμένων και αναφέρθηκε στι πρωτοβουλίε που έχουν αναλάβει οι νησιώτε βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ, με αίτημα τη μη κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά. Στη κρατώντα μαύρε και πανό συνθήματα όχι στην κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ και κλείνουμε μια μέρα για να μην μα κλείσουν για πάντα, ο επιχειρηματικό κόσμο του νησιού διαδήλωσε την αντίθεσή του στην επιχειρούμενη κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά. Χωρί εστόσο ιδιαίτερη συμμετοχή και εντελώ υποτονική η χθεσινή κινητοποίηση των εμπόρων τη Μιτιλίνη για το θέμα του ΦΠΑ. Τον κίνδυνο να απενταχθεί από τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, το έργο επισκευή τη παλαιά πτέρυγα του Βοστάνιου Νοσοκομείου, ταινίζει με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή στον Υπουργό Οικονομία, Υποδομών, Ναυτιλία και Τουρισμού οι βουλευτέ Γιάννη Ζερδελή και Αγλαία Κυρίτσι. Οι δύο βουλευτέ επισημαίνουν ότι για να ξεκινήσουν οι εργασίε επισκευή και διαμόρφωση των παλιών πτέρυγων, εκρεμεί η καταβολή 7 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο, η οποία πρέπει να γίνει άμεσα, καθώ το έργο πρέπει να είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό έω τα τέλη του έτου, προκειμένου να είναι επιλέξιμη χρηματοδότηση του από το ΕΣΠΑ. spa 9 χρόνια μετά την υπόθεση του γνωστού σκανδάλου με την εικονική προμήθεια οξυγόνου στο νοσοκομείο τη Μητυλίνη, ξεκίνησε χθε η δίκη στο τριμελέ εφετείου κακουργημάτων Βόρειου Αιγαίου. Κατηγορούμενοι ο υπάλληλο του νοσοκομείου που φέρεται να παραλάμβανε πλασματικέ ποσότητε φιαλών οξυγόνου, ο διευθύνων σύμβουλο τη προμηθεύτερη εταιρεία καθώ και ο τοπικό αντιπρόσωπό τη. Οι κατηγορίε που βαραίνουν και του τρει κατηγορούμενου είναι απάτη σε βάρο του δημοσίου κατά απόπειρα από σε βάρος του δημοσίου, απιστία και πλαστογραφία κατά με επιστολή σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή τη φορά, ο Δήμαρχο Λέσβο Πύρο Γαλινό ζητά βοήθεια για την αντιμετώπιση του μεγάλου αριθμού αφήξεων μεταναστών και προσφύγων στο νησί. Απευθυνόμενο στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σούλτ, και στον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ζαν Κλον Γιούγκερ, ο Δήμαρχο Λέσβου κάνει έκκληση στου Ευρωπαίου ηγέτε να αναλάβουν άμεση δράση σχετικά με το θέμα, δείχνοντα τη διεθνή κοινότητα και τον κόσμο ότι η Ένωση τη Αλληλεγγύη, τη Συμπόνια και των Κοινών Ευρωπαϊκών Αρχών έχει ακόμη μια καρδιά που χτυπά στο Ευρωπαϊκό Σύνορο τη Λέσβου. Εν μεταξύ, ο Δήμαρχο Λέσ αποτέλεσμα απαντώντα την αντίδραση φορέων και κατοίκων του Μολύβου για την παραχώρηση του ανενεργού κάμπινγκ στι ανάγκε αντιμετώπιση δημιουργία χώρων φιλοξενία μεταναστών, τόνισε ότι η αντιμετώπιση ενό εγγενό πολύπλοκου ζητήματο όπω αυτό των παράτυπων μεταναστών και προσφύγων απαιτεί λύσει και δράσει με ψυχραιμία, ηρεμία και μεθοδικότητα. Αντίθετα, αποφάσει που λαμβάνονται εν θερμό κινδυνεύουν εύκολα να χειραγωγηθούν από αλότρια συμφέροντα και συνάμα συνεισφέρουν στην κακή δημοσιότητα η οποία με τη σειρά τη χειροτερεύει το πρόβλημα. Ο Δήμο έχει καταθέσει μια αρθολογική η, πρόταση, η οποία έχει ω προαπαιτούμενο τη λήψη άμεσων μέτρων από την κεντρική κυβέρνηση ενώ πρέπει να γίνει κατανοητή η ανάγκη δημιουργία χώρων φιλοξενία προσφύγων κοντά στα σημεία εισόδου, καταλήγει ο Σπύρο Γαλινός και καλεί του φόρου του Μολύβου σε σύσκεψη για να συζητηθούν εκεί όλα τα ζητήματα που προέκυψαν. Καταργείται η επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των ασφαλισμένων για τι διαγνωστικέ εξετάσει υψηλή καινοτομία με απόφαση του Υπουργού Υγεία Παναγιώτη Κουρουμπλή. Οι αρμόδιε υπηρεσίε του ΕΟΠΗ όλο το προηγούμενο διάστημα γίνονταν αποδέκτε σωρία καταγγελιών και παραπώνων ασφαλισμένων που αφορούσαν την επιβολή επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση από του ιδιώτε παρόχου για διαγνωστικέ εξετάσει υψηλή καινοτομία όπω ψηφιοποιημένε μαστογραφίε και ψηφιοποιημένε ακτινογραφίε. Σήμερα το συλλαλητήριο του Πάμε Στοιχείο ενάντια στην υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνία που θα επιβάλλει και άλλα μέτρα στο λαό. Η παγιώση τη φτώχεια δεν είναι έντιμο συμβιβασμό, τονίζει το Πάμε και καλή σε συγκέντρωση στι 9 το βράδυ στην είσοδο τη Απλοταριά. Χθε στην πλατεία Σαπφού στη Μιτυλίνη πραγματοποιήθηκε η μεγάλη συγκέντρωση του Πάμε που τονίστηκε η ανάγκη τη διαρκού ετοιμότητα ενάντια σε ένα νέο μνημόνιο. Η κοινή δήλωση των Τσίπρα για τα εργασιακά και το ασφαλιστικό αποτελούν προάγγελο νέα συμφωνία λεμιτόμου για το λαό» ενό νέου μνημονίου, τόνισε το ΠΑΜΕ και το Εργατικό Κέντρο Λέσβου. Το 5ο Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο διοργανώνει στη Λίμνο 19 και 20 Ιουνίου η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Το συνέδριο που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Λίμνου και την υποστήριξη του Ιατρικού Συλλόγου του νησιού εστιάζεται σε θέματα πρόληψη υγεία και κοινωνική πολιτική. Το Διπεθέ Βόρειο Αιγαίο επαναλαμβάνει αυτό το τρίμερο τη θεατρική παράσταση τη κεντρική σκηνή Χίμελβεγκ, για τον ουρανό. Στο ο τρόπο με τον οποίο το ναζιστικό καθεστώ έστησε μια εκπληκτική γιγαντία επιχείρηση ωρεοποίηση. Ο βραβευμένο Ισπανό συγγραφέα του έργου αποτυπώνει με πιστή ακρίβεια μια αληθινή ιστορία. Το έργο ανεβαίνει 12, 13 και 14 Ιουνίου στι 9 και 4 το βράδυ στη σκηνή του θεάτρου Μίκη Θεοδωράκη, η οποία έχει μεταμορφωθεί για τι ανάγκε του έργου σε στρατόπεδο. Να ολοκληρώσουμε την σύντομη ενημέρωση σα με τον καιρό. Έθρεο είναι σήμερα ο καιρό στα νησιά μα με λίγε μόνο τοπικέ νεφώσει. Οι άνεμοι παραμένουν από βόρειε διευθύνσει, ενισχυμένοι 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει του 32 βαθμού Κελσίου. Καλό θα είναι ο καιρό το Σαββατοκυριακό στα νησιά μα. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Δελτίο ειδήσεων.